μυθικό αυτοκίνητο η Άστον Μάρτιν του μυστικού πράκτορα James Bond, ο Ντάνιελ Κρέγκ, ο τελευταίος ενσαρκωτής του 007, στην ταινία Καζινό Ρουαγιάλ, με αυτό το αυτοκίνητο βολτάρει για το καλό της κοινωνίας. Πλέον αναζητείται αγοραστής που θα δώσει 200.000 ευρώ για να το αποκτήσει. 50 χρόνια μετά την ταινία Dr. No, η ιστορία του Bond δημοπρατείται. Ότι φορούσε, ότι οδηγούσε, ότι τον έφερνε στην πράσινη τσόχα, ότι προκλητικό τον γοήτευε στις γυναίκες, πρέπει να αλλάξει χέρια. Και τα έσοδα που θα εξασφαλίσει η παραγωγός εταιρεία θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση φιλανθρωπικών οργανώσεων. Each and every one of the 23 films is represented in the auction, and there really is something for everyone. From the cufflinks to the cars, from Dr. No to Skyfall, from the Bond gadgets to Bond style, and from the Bond girls to the Bond villains. Το τραπέζι του πόκερ στο Καζινό Ρουαγιάλ έχει τιμή εκκίνηση στα 3.000 ευρώ. Το φόρεμα της Χαλμπέρι για την ταινία «Πέθανε μια ακόμα μέρα» ξεκινά από τα 2.000 ευρώ. Τα ρολόγια του 007 εκτιμάται ότι θα αποφέρουν τουλάχιστον 6.000 ευρώ το καθένα. Οι κάρτες ταρό της Τζέιν Σίμουρ στην ταινία «Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν», κάτι το πιο προσιτό, κοστίζει μόνο 600 ευρώ. Αντικείμενα από 23 ταινίες με 6 διαφορετικούς Bond από την ιστορία πρέπει να περάσουν στην καθημερινότητα του cinephil συλλέκτη. Spice of life, and I enjoy all of them for different reasons and the different aspects they bring to Bond. And I think each one is very unique and has their own special quality that they bring to the character. Η τελευταία ταινία του Bond με τον τίτλο Skyfall θα κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο στις 23 Οκτωβρίου.